Γεια χαρά σε όλους φίλοι μου. Σήμερα το θέμα μας το δανειζόμαστε από μια σελίδα γνωστή. Γνωστή σελίδα η οποία υπεραμείνεται της ζωής και της οικογενείας. Είναι η ιστοσελίδα Life Side News, η οποία πολλές φορές μας δίνεται τις ειδήσεις ανατριαστικές. Λοιπόν, τι είναι το καινούργιο? Το καινούργιο είναι ότι έχουμε μια γυναίκα που έδωσε μια συνέντευξη στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα αυτού, και η οποία δούλευε, εργαζόταν σε μία κλινική αμπλώσεων, και αυτά που είπε είναι άκρως ενδιαφέροντα και μας δείχνουν που λίγο ως πολύ ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το φοβερό έγκλημα των εκτρώσεων. Λοιπόν, συγκεκριμένη κυρία μας είπε ότι εμπιστευτικές πληροφορίες πάντα, έτσι, σύμφωνα με το συγκεκριμένο site, η κλινική η οποία εργαζόταν ήταν, διαπνέονταν από απόκριφες εικόνες και πρακτικές. Ακούστε φίλοι μου τώρα να δείτε εδώ. Λοιπόν, και οι πολλοί από τους εργαζόμενους θεωρούσαν την έκτρωση, την ώρα της έκτρωσης, την πράξη δηλαδή, σαν μία μορφή θυσίας. Τα ακούτε? Την οποία γίνονταν μία διαδικασία ως ένα είδος τελετουργίας, όπου λατρεύονταν θεότητες που ενσωματώνουν στην λατρεία τους στο θάνατο, δηλαδή εν ολίγης σατανιστικές τελετές. Τραγικά πράγματα, φίλοι μου, όντως. Να ρωτιέται κανείς, δηλαδή, αν όλα αυτά είναι συμπτώσεις τώρα, θυσίες αγέννητων παιδιών, προτού προλάβουν καν να δουν το φως του ηλίου, έρχονται και προσφέρονται θυσία, δυστυχώς, από τους ίδιους τους γονείς, αν μπορεί να τους πει κάποιους γονείς, και ο πονηρός στείνει τα παιχνίδια του, τα όργανά του και εκμεταλλεύεται αυτό το έγκλημα και το δέχεται ως θυσία στον εαυτό του και καμαρώνει και καυχέται και ισχυροποιείται στον κόσμο αυτό, βεβαίως, η αμαρτία και η αδικία. Αυτή η γυναίκα αυτά που είδε έφρυξε και πραγματικά έφυγε μετά αποτροπιασμένη και γύρισε στην εκκλησία της και ζει μια χριστιανική ζωή, βέβαια, στο καθολικό δόγμα. Και αυτά διηγήθηκε πολλές φορές, έβλεπε ότι υπήρχε μέσα εκεί μια, είχε την αίσθηση ότι υπήρχε μια παρουσία, μια σκοτεινή παρουσία που τη θεωρούσε επικίνδυνη και βέβαια τώρα που έφυγε από εκεί αισθάνεται ανακουφισμένη. Βέβαια ήταν και το βάρος, βέβαια, των εγκλημάτων, όπου η αμαρτία, φίλοι μου, εκείνη και ο σατανάς, η παρουσία του είναι πολύ πιο έντονη, βέβαια. Οι εργαζόμενοι, λέει, ότι λάτρευαν μία θεότητα, εκ των οποίων αναγνωρίστηκε ως το όνομά του, δηλαδή η ονομασία της θεότητας αυτής, Μεγάλος Δράκος. Τα ακούτε, φίλε μου? Μεγάλο Δράκο το λέγανε. Τη θεότητα αυτή που λατρεύανε μέσα εκεί οι εργαζόμενοι, παρακαλώ. Οι εργαζόμενοι. Τρομακτικά λόγια, όντως, ανατριχιαστικά. Και μόνο να τα σκεφτεί κάποιος αυτά τα πράγματα. Τι συμβαίνει, δηλαδή, πίσω από τις πόρτες των κλινικών αυτών, των αμβλώσεων. Λέμε πλέον για την επιστημονική πλευρά της αμαρτίας, έτσι. Η αναγνωσιμότητα πραγματικά είναι πλέον ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και εκτελούν τις εντολές του θηρίου, πραγματικά, και το κάνουν μέσα από νόμιμο τρόπο πλέον. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στην ανθρωπότητα. Ένα έγκλημα να θεωρείται πλέον νόμιμο και όχι μόνο να είναι νόμιμο το έγκλημα της έκτρωσης,
το οποίο οργεί μοιασμένα πέρα το σφαγείο πλέον, αλλά να υμνούν και μέσα από αυτά τα ιδρύματα οι εργαζόμενοι εκεί. Άλλωστε, οι άνθρωποι δεν ξέρω τι είναι, πώς να τους πει κάποιος αυτούς. Να υμνούν τον έξω από εδώ, τον σατανά. Πραγματικά δεν έχουμε λόγια. Τέτοια πράγματα δεν νομίζω να υπήρχαν ποτέ στο παρελθόν, σε τέτοια μεγάλη έκταση. Με τις ευλογίες, μάλιστα, του κράτους, των κρατών καλύτερα, και των πολιτικών που βλέπουμε που λίγο ως πολύ αρκετοί από αυτούς να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών στην έκτρωση. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν βλέπουμε ούτε μια ακτιβιστική οργάνωση, ούτε μια ΜΚΟ, ούτε τους ανώνυμους, ούτε τους αλληλέγγυους να πάνε να υπεραμερθούν αυτή την αδικία η οποία γίνεται. Να υπεραμερθούν αυτή τη αδικία η οποία μετατρέπει τον κόσμο σε ένα χασάπικο και μάλιστα απέναντι σε πλασματάκια όπως είναι τα έμπρια, τα οποία δεν φταίνουν τίποτα, είναι παντελώς αθώα. Και λόγω ότι ο γονέας δεν θέλει να γεννηθεί αυτό το παιδί, υπάρχει ένας βέβαια πάντα γιατρός, μια κλινική, πρόθυμος, ο οποίος θα εκτελέσει το έργο του σατανά. Και να που γίνονται και τέτοια πράγματα, από πίσω δηλαδή, να γίνονται και τελετουργίες σατανιστικής μορφής και μαύρης μαγείας. Τι να πει κανείς. Ανά καιρούς βέβαια έχουμε ακούσει ότι στην Ευρώπη χάνονται ένα-δύο λεπτά χάνεται ένα παιδί, εξαφανίζεται. Πολλές εξαφανίσεις λοιπόν ανά τον κόσμο και αυτό μας βάζει σε υπόνοιες πλέον πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσες εξαφανίσεις. Ενώ έχουμε ακούσει ανά καιρούς και άλλα δημοσιεύματα ανατριχιαστικά περί διαφόρων, ας πούμε, γεγονότων που σχετίζονται με τις εκτρώσεις και με διάφορα πράγματα τα οποία μπαίνουν και στα τρόφιμα και σε βιταμίνες. Ενώ η συγκεκριμένη σελίδα μας αναφέρει κάποιον γιατρό, David De Leiden, ο οποίος ήταν ιδρυτής του Κέντρου Ιατρικής Πρακτικής και Επικεφαλής Ερευνητής λοιπόν στο μακάβριο κόσμο των εκτρώσεων, ο οποίος αυτός είχε ξεκινήσει και πολλούς βέβαια και μέλη σώματος εκτρωμένων μωρών και είχε προβεί βέβαια και στο εμπόριο οργάνων πρόσφατα. Για να καταλάβετε τι, γιατί μιλάμε και δυστυχώς όπως σας είπα, κανένας δεν υπεραμείνεται αυτής της αδικίας, αυτού του εγκλήματος, το οποίο έχει καταδύσει μορφή μάστιγας. Να πούμε μόνο ότι αν πραγματικά υπάρχει αυτός ο κόσμος μετά από 200-300 χρόνια, θα πρέπει εμείς να ντρεπόμαστε, γιατί θέλουν για μας ότι οι τότε άνθρωποι, πώς μπορούσαν αυτοί, σου λέει, τι είδους άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι κάναν τέτοια εγκλήματα, σκοτώναν τα παιδιά μες στην κοιλιά προτού καν γεννηθούν. Ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να υπάρξει βέβαια, καθώς αυτά είναι παντελώς αυτά τα καημένα, δεν έχουν φταίξει στο παραμικρό και όμως τους καταδικάζουν οι δίθεν πολιτισμένοι σημερινοί άνθρωποι. Και όπως βλέπετε και οι μνητές του σατανά μέσα σε αυτά τα ιδρύματα κλινικές πλέον. Τι άλλο να πει κανείς. Εύχομαι ο Θεός να μας συγχωρέσει, φίλοι μου. Γεια χαρά σε όλους και ο Θεός μαζί σας. Και αυτό το βίντεο δεν το λέμε για να πούμε κάτι ότι εμείς είμαστε οι σωστοί ή αναμάρτητοι. Όχι, απλώς φέρουμε την είδηση να δείτε πλέον πού μπορεί να βαδίσει πραγματικά αυτό το σύστημα. Πώς μπορεί και πού μπορεί να φτάσει και σε τι μπορεί να οδηγεί τον άνθρωπο, σε τη σκοτάδια, όταν βέβαια κάνει τέτοιες πράξεις, αφήνει και ο Θεός και πέφτουν σε
πολύ ισχυρότερες, ας πούμε, ακόμα πράξεις και τιμωρεί το άνθρωπο με χειρότερο τρόπο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μιας κλινικής, δεν ξέρουμε ποια, δεν αναφέρει, όπου γινόταν οι εκτρώσεις με το τελετουργικό της σατανιστικής λατρείας, ώστε να φέρεται να προσφέρεται ως θυσία στον σατανά. Είναι ό,τι χειρότερο έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Μια χαρά σε όλους, φίλοι μου, και πάλι, και ο Θεός μαζί σας.